να διερευνηθούν όλα τα αίτια του ατυχήματος, γιατί υπάρχουν αίτια. Το κύριο είναι η ιδιωτικοποίηση της δουλειάς και το γεγονός ότι υπάρχουν γέφυρες οι οποίες πηγαίνουν, ξέρετε πολύ καλά, προκειμένου να προλάβουν τις κινήσεις, σφαίρα, για να πάει από το ένα καράβι στο άλλο. Δεύτερο, άμεσα, τώρα, από εδώ και μπρος, να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους σε όλες τις ειδικότητες του λιμανιού και για να γίνουμε συγκεκριμένοι. Πρώτον, η πόστα δεν θα παραμείνει τεσσάρα. Θα γίνει εξάρα. Με σκοπό να υπάρχει καθαρό μυαλό, να υπάρχει ξεκούραση, να μπορεί ο ένας να προστατεύει τον άλλον. Δεύτερον, τα κλουβιά που τα έχουν και σκουρδιάζουν στο κεφάλι του προβλήτα 3, στην Τεκάλ, να πάνε, να μπουν κάτω από τις γέφυρες, με σκοπό να γίνονται ευκρινοί από τον κόσμο για να μπορούν οι τέταρτοι οι παπουτσάκηδες να κάθονται εκεί πέρα, να τους βλέπουν οι ταλικέριδες, να αφήνουν τα πράγματά τους, γιατί δεν ξέρουμε πώς έγινε το ατύχημα και πολύ πιθανό να είναι και αυτό μια αιτία, ένας ρόλος. Τρίτο, χρειάζεται τώρα να υπάρχουν λιγότερες ώρες εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και να αναφερθούμε συγκεκριμένα. Πρώτο, τέρμα οι κοντραβάρδιες. Δεν θα ξαναδουλέψει άνθρωπος κοντραβάρδια στο λιμάνι. Δεύτερο, τα σερή μεροκάματα, τα 10, τα 15, τα 13 σερή βραδινά, μεσημεριανά, χωρίς ξεκούραση, με σκοπό ποιον, να ανανεωθεί μια τρίμηνη σύμβαση ή 16 να γίνει 20 διάρης. Τρίτο, για να μπορεί να γίνει αυτό, όλοι οι εργαζόμενοι σε όλο το λιμάνι να γίνουν μισθωτοί πλήρους απασχόλησης για να μπορεί να βγει πρόγραμμα εργασίας. Τέταρτο, η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας, η οποία θα φτιαχτεί από εργαζόμενους που ξέρουν τα πόστα τους, που ξέρουν τις ειδικότητές τους, που ξέρουν να δουλεύουν πάνω στο καράβι, στο μηχάνημα και στην ταλίκα και όχι αυτούς που είναι μέσα στα γραφεία τους με το εργοτήσιό τους. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι για την ασφάλειά μας, θα φτιάξουμε Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας. Τα υπόλοιπα τα οποία έχουν να κάνουν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας κτλ. Αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, όχι όταν αφήνουμε. Γιατί ο λόγος που πολλοί συνάδελφοι εδώ πέρα, 16 άριδες, κάνουν και δεύτερη δουλειά για να βγουν, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του στο γεγονός ότι θρυνούμε ατυχήματα ανθρώπους που ξακατεύονται, που έχουν προβλήματα και που θρυνήσαμε και έναν άνθρωπο. Γιατί ήταν 16 ο Μίτσος και πολλοί ακόμα εδώ πέρα. Γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα σας καλούμε να ψηφίσουμε όλοι μαζί και να πάρουμε απόφαση να ξεκινήσει 24ωρη απεργία από σήμερα 12 το βράδυ μέχρι αύριο 12 το βράδυ για να υπάρχει ενημέρωση, να τρέξουμε στους χώρους ευθύνης μας, να πάμε στα λιμενικά, να πάμε στα δικαστήρια, να πάμε παντού, να παραμείνουμε εδώ πέρα όλοι μαζί και να έρθουν και άλλοι συνάδελφοι για να δούμε πώς θα πάμε την επόμενη μέρα. Από σήμερα το βράδυ. Με αυτή την πρόταση ελπίζουμε ότι όλοι έχουμε την ευτυχία να πάρουμε το βάρος ευθύνης μας και να ψηφίσουμε όλοι μαζί το ναι, σηκώνοντας τα χέρια. Συνάδελφοι, σας καλούμε αυτή τη στιγμή όσοι στηρίζουν αυτά τα αιτήματα και συμφωνούν με αυτό το πράγμα να ψηφίσουν ναι για να ξεκινήσει από σήμερα το βράδυ η 24ωρη απεργία. Λοιπόν, όσοι να πούνε ναι, σηκώστε το χέρι.